Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Τσιλγερίδου, σε εσάς συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στους ακροατές. Εκτός των άλλων θέσεών σας, κύριε Αναστασιάδη, είστε και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Η Ναι. Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα έχουν υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά από αυτή την πανδημία. Ο τουρισμός, η εστίαση, το λιανεμπόριο. Θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται? Υπάρχουν πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες τους σε πρώτο βαθμό, αλλά και αργότερα? Κοιτάξτε, ήδη έχει εξαγγελθεί ένα πακέτο μέτρων 3,3 δις ευρώ για να στηριχθούν και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι και οι επαγγελματίες, γενικά η οικονομία. Πρέπει να σας πω ότι η χώρα είναι διασφαλισμένη τύπου 37 δισεκατομμύρια αποθέματα και μπορεί να αντιμετωπίσει την επερχόμενη κρίση όπως αντιμετώπισε και την κρίση της Άνοιξης και να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες, την οικονομία, τους επαγγελματίες, την κοινωνία. Βεβαίως υπάρχουν πάντα προβλήματα, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που ίσως δεν στηρίζονται και αυτό δεν γίνεται από πρόθεση, αλλά οι περιπτώσεις είναι τόσες πολλές και τόσα Θα πολλά γίνουν τα... διορθωτικές κινήσεις για αυτές τις Βεβαίως. περιπτώσεις. Βεβαίως, όπως έχουν γίνει και την Άνοιξη, κάθε φορά και στο πρώτο απαγορευτικό, στο πρώτο lockdown και αυτή τη φορά, κάθε φορά που θα διαπιστώνεται ότι μια κοινωνική ομάδα, μια κοινωνική τάξη αδικείται ή κάποιοι δεν έχουν μπει σε πρόγραμμα ενίσχυσης, θα γίνονται διορθωτικές κινήσεις και η χώρα, σας είπα, είναι 7 δισεκατομμύρια και αυτό οφείλεται κυρίως στον συνετή και λογισμένο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το πρώτο κύμα του κορονοϊού και δεν άκουσε τότε την αντιπολίτευση η οποία έλεγε να τα δώσει όλα, να στηρίξει η οικονομία, να μην υπάρχει καμία απώλεια, χωρίς να αναλογίζεται ότι οι ειδικοί μιλούσαν από τότε για δεύτερο κύμα. Η Πώς χώρα και ο πιστεύετε ότι Πρωθυπουργός... θα κινηθεί η οικονομία μας μετά το πέρας της πανδημίας? Έχει η Ελλάδα τη δυνατότητα να κάνει ένα άλμα? Σας το ρωτώ αυτό γιατί αν δει κανείς τους δείκτες, μιλάμε για μια ύφεση φέτος που προσεγγίζει το 10%. Είναι 9,5% για την ακρίβεια. Ενώ η ανάπτυξη για το 2021, είδαμε από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χθες από την Κομισιόν, δεν θα ξεπεράσει το 4%. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Στον προσωρινό προϋπολογισμό, στον πρόχειρο προϋπολογισμό που συζητήθηκε στη Βουλή πριν αρχίσουν οι απαγορεύσεις, η εκτιμήση ήταν για ύφεση γύρω στο 8 με 8,5%, από 7,5 μέχρι 8,5% και ανάπτυξη από 5 μέχρι 7%. Αυτά τώρα ανατρέπονται, διότι βεβαίως η οικονομία θα δεχτεί ένα γερό ακόμη πλήγμα. Η ήδη πληγωμένη οικονομία από την πρώτη υγειονομική κρίση, αλλά και από την παρατεταμένη κρίση που πέρασε μία δεκαετία η χώρα μας. Υπάρχει όμως δυνατότητα να έχουμε μία αναπτυξιακή έκρηξη. Πέρα από το γεγονός αυτό που σας ανέφερα, ότι η χώρα είναι διασφαλισμένη οικονομικά να αντιμετωπίσει προβλήματα, υπάρχει και το, όπως γνωρίζετε όλοι σας, το Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο μαζί με το πρόγραμμα στήριξης μέχρι το 2007 ανέρχεται σε 72 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό Ποιοι είναι εκείνοι οι εξαρτάται... τομείς της οικονομίας στους οποίους πρέπει πρωτίστως να δοθεί βάρος και ενδεχομένως προτεραιότητα για να αφήσουμε πίσω μας την κρίση? Ήδη έχουν ελεγχθεί περίπου αυτά ως ένα πλαίσιο, διότι ακόμα επεξεργάζονται τα στοιχεία, η συγκεκριμένη επιτροπή που έχει συσταθεί από τον Πρωθυπουργό. Η παραγωγή κυρίως, η οικονομία, ο ιδιωτικός τομέας και η στροφή προς την πράσινη οικονομία. Η στροφή προς την οικονομία με κανόνες περιβαλλοντικούς. Εγώ Πώς ρωτώ να για τους επηρεάζει το τομείς περιβάλλον. της οικονομίας που έχουν πληγεί, όχι για αυτούς τους οποίους θα δοθεί βάρος με τα πακέτα στήριξης από Η την οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση. οι οικονομίες που έχουν πληγεί θα στηριχθούν, πέρα από αυτό που συζητάμε, θα στηριχθούν ανάλογα με την ζημία που έχουν πάθει και ανάλογα με τα όλοι οι τομείς της οικονομίας. Δεν υπάρχει, αν εξαιρέσουμε τον τομέα των τροφίμων, της λιανικής πόλης των σούπερ μάρκετ,
όλοι οι τομείς της οικονομίας έχουν πληγεί. Mm-hmm. Η εστίαση τώρα που έχει κλείσει. Άλλοι περισσότεροι, άλλοι λιγότεροι. Ο τουρισμός. Ναι. Ο τουρισμός. Αυτό όμως δεν μπορεί να το δούμε οριζόντια. Mm-hmm. Κάθε περίπτωση θα είναι ξεχωριστή. Θα υποβάλλουν τους σχετικούς φακέλους και τα έγγραφα που θα απαιτούνται και θα στηρίζονται. Είναι πρόθεση της κυβέρνησης και δέσμευση της κυβέρνησης να στηριχθεί η οικονομία, να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και γίνεται αυτό. Αν τηρηθούν τα μέτρα του lockdown, κύριε Αναστασιάδη, όλο τον Νοέμβριο και αν έχουμε καλά αποτελέσματα και τι θα σευτεί η πανδημία, θα μπορέσει, πιστεύετε, να λειτουργήσει η αγορά την περίοδο των εορτών, τηρώντας βέβαια μια σειρά από μέτρα και τότε? Νομίζω, είμαι βέβαιος ότι θα γίνει αυτό, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις αν θα τελειώσει το απαγορευτικό σε 3 εβδομάδες ή 4, ή αν θα έχει γενναία. Αυτό εξαρτάται και από όλους μας αν θα τηρηθούν τα μέτρα, διότι ειδικά στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωρίζετε, έχουμε βαρύ επιδημιολογικό φορτίο και έχουμε κάθετο πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων. Τα κρούσματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, όπως αυξάνονται και οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ. Συμφωνείτε με αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι η Θεσσαλονίκη έπρεπε να κλείσει πιο νωρίς? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά ξέρετε, εκ του ασφαλού μπορεί να κάνει κανείς πολύ κριτική, ας πούμε, και από μακριά μπορεί να κάνει κριτική η οποία είναι ανεύθυνη. Όταν έχει κανείς την ευθύνη, όταν χρειάζεται να στηριχθεί η οικονομία, όταν χρειάζεται οι εργαζόμενοι να είναι στο μεροκάματο, όταν χρειάζεται να κινηθεί η κοινωνία, δεν παίρνει εύκολα ένα μέτρο. Παρότι οι επιδημιολόγοι και οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ίσως θα συνιστούσαν τέτοιο. Αλλά και αυτοί αποφάσισαν όταν είδαν την Θεσσαλονίκη να εκτινάσεται σε κρούσματα να προτείνουν τότε το κλείσιμο της Θεσσαλονίκης, το απαγορευτικό στη Θεσσαλονίκη. Οφείλουμε όμως και να κλείσουμε με αυτό. Οφείλουμε όμως να πειθαρχήσουμε όλοι. Και το λέω αυτό διότι είχατε στο ρεπορτάζ σας προηγουμένως αυτές τις αντιδράσεις από μικρές ομάδες, κυρίως νέων ανθρώπων. Πρέπει να σεβαστούμε το συνάνθρωπό μας και την δημόσια υγεία. Δεν χάλασε ο κόσμος αν 3 εβδομάδες μείνουμε μέσα και δεν κάνουμε πάρτι ή δεν βγούμε, ξέρω εγώ, στην ταβέρνα ή στο μπαράκι. Mm-hmm. Αυτό το κάνουμε για αυτό που είπατε προηγουμένως, για να μπορούμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, να μην έχουμε και τα Χριστούγεννα κλειστά όπως τα είχαμε και να κινηθεί η αγορά. Μάλιστα. Και να μπούμε σιγά σιγά στην κανονικότητα, διότι γνωρίζετε πως βάσιμες ενδείξεις και φιλοδοξίες ότι το εμβόλιο στο τέλος του χρόνου θα είναι διαθέσιμο. Κύριε Αναστασιάδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.